Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Δεν Έχω Λόγια. Είμαι ο Γιώργος και σας καλωσορίζω στον δεύτερο μεγάλο ημιτελικό του Final Four του Δεν Έχω Λόγια. Ένα πρωτάθλημα που ξεκίνησε με τη συμμετοχή 8 καταπληκτικών παικτών, των 8 πιο επιτυχημένων παικτών που είχαμε από τον Νοέμβριο που ξεκίνησε η εκπομπή. Σήμερα λοιπόν είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Σήμερα ψάχνουμε το δεύτερο εισιτήριο για το τελικό. Ποια θα είναι η υπέροχη και τυχερή κυρία που θα συνοδεύσει το Γιώργο μας στο τελικό? Προς το παρόν ο Γιώργος συνοδεύεται από άλλες υπέροχες κυρίες. Εκεί βλέπω εκεί τη Μαρία, την Όλια. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου Γιώργο, γεια σου. Λοιπόν, να πούμε φυσικά την καλησπέρα μας στην ορχήστρα μας, την καταπληκτική. Και ο μαέστρος μας Θοδωρής Ντάρμας. Γεια σου Γιώργο. Όμορφη με το λευκό της Μαρία Ιωαννίδου. Όμορφος, κλασικός, σπορ και κομψός ο Χάρης Γεωργίου. Γεια σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τώρα δύο υπέροχα κορίτσια. Δύο κορίτσια που γράψανε ιστορία εδώ στο παιχνίδι. Πήρανε το εισιτήριο για τον απόψινό ημιτελικό με δύο εξαιρετικές εμφανίσεις. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με δυνατό χειροκρότημα τη Λίτσα και τη Μάλαμα. Λίτσα, 7 νίκες, έκανες και την 8η, ανέβηκες και στις 12.750 ευρώ, σωστά. Μάλαμα, πέτυχες τη νίκη των προημιτελικών, ήταν η δεύτερη σου, έτσι. Ναι. Δεν θα θυμηθούμε τι κάναμε στο τελικό. Όχι άστο, καλύτερα. Άστο, μη όχι μου το θυμίζεις, δεν σου το θυμίζω. Έχουμε βέβαια 5.000 ωραιότατες φυλαγμένες καρτινένες. Εννοείται. Εντάξει. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει πιο ψηλά. Θα πάμε σήμερα πολύ ψηλά μέχρι την κορυφή. Για να δούμε τις 7 κατηγορίες που είναι απόψε για σας. Τελείως αλλού 10 βαθμοί. Στο σφυρί 15. Δεν το λέω εγώ, ποιος το λέει, 20. Παρακαλώ, αντικαπνιστική εκστρατεία 25. Σε ελληνικό τραγούδι αντικαπνιστική εκστρατεία δεν υπάρχει. Όλα είναι για το τσιγάρο και το τασάκι. Τέλος πάντων, ε. Άλλα κόλπα 30. Δύσκολα τα πράγματα 35. Με μουσική υπόκρουση 40. Στο τέλος υπάρχει το κοινό τραγούδι. Λίτσα, είσαι η leader. Εντάξει, από τη στιγμή που έχεις συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα, εσύ έχεις το τυχερό μικρόφωνο. Μάλιστα. Και ξεκινάς. Μουσικό παιχνίδι με μουσική υπόκρουση. Πάμε, θα πάει. Λοιπόν, εκεί για 40 βαθμούς δεκαλεπτούς. Το φλασάκι του Σάκη Μπουλά και το βάλε μουσική Δέσποινα Ολυμπίου. Για να ακούσουμε λίγο από φλασάκι. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Πάμε και στο βάλε μουσική τώρα. Βάλε μουσική. Το θέλω μου να πνίγω. Σε αφήνω να αναλύσεις το σκεπτικό σου, μου άρεσε πάντοτε αυτό. Δεν θα τελειώσουμε άμα αρχίσω. Όχι, το δεύτερο δεν το ξέρω καθόλου. Το πρώτο, έτσι και έτσι. Πάμε στο έτσι και έτσι. Και να το προσπαθήσουμε αυτό το ωραίο τραγούδι. Ναι, είναι ωραίο, αλλά... Του ωραίο αυτού ανθρώπου. Πάμε λοιπόν στο φλασάκι. 10 λέξεις ψάχνουμε, 40 βαθμούς καλή επιτυχία, ναι, Λίτσα. Ναι, ευχαριστώ.
Μελαγχόλησες, νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Βρε παιδί μου, μα στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρουλεμάν. Το δεύτερο στο υπάρχει λόγο. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τηρεύαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μοναχό το δρόμο του γυρεύει. Κλείσαμε ωραία και χαρήκαμε το ρεφρέν του τραγουδιού αυτού. Το τραγούδι του Σάκη ήταν αυτό. Το κόλπο με το υπάρχει λόγος, Λίτσα, δεν δίνει βαθμούς ποτέ. Το ξέρω, το έχω δοκιμάσει. Γιατί είναι, Γιώργο, για σένα το έκανα. Το ξέρω. Εγώ για σένα αυτό που μπορώ να κάνω είναι να παγώσω λίγο το χρόνο και να δούμε αν μπορούμε να συμπληρώσουμε αυτές τις 10 λέξεις που ψάχνουμε. Και έναν αιώνα να τον παγώσει το χρόνο. Όχι, δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Τον ξεπαγώνουμε λοιπόν. Θα βάλουμε όμως στο ναι. Καλό, φύγε σε παρακαλώ. Στο καλό, φύγε σε ναι, παρακαλώ. Έτσι, θα κλειδώσουμε. Τι κάνουμε, το κλειδώνουμε. Το κλειδώνουμε, είμαι σίγουρη. Στο μυαλό σου χιόνι που τη σκέψη σου παγώνει, βρε παιδί μου. Τόσο ήμουνα για να το βρω. Αλήθεια. Με τα κορίτσια μας εδώ τα υπέροχα θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ξαναρχόμαστε. Επιστρέψαμε λοιπόν στον μεγάλο ημιτελικό του «Δεν έχω λόγια» με την Μάλαμα και τη Λίτσα. Μάλαμα, διαλέγεις. Δύσκολα τα πράγματα. Λες, θα δείξει. Άμα είσαι σωστή δεν θα είναι δύσκολα. Δύσκολα φεγγάρια, Γιώργος Μαζωνάκης. Σου βάζω δύσκολα, Νατάσα Θεοδωρίδου. Πάμε στο δύσκολα φεγγάρια. Δύσκολα φεγγάρια, έκανα παζάρια, λύπες και χαρές. Πάμε και Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα, σου βάζω δύσκολα. Σου βάζω δύσκολα, μα σκέψου πώς θα πέρασα. Είναι πολύ όμορφα και τα δύο. Ναι. Αν και έχω να τα ακούσω εξίσου και τα δύο πολύ καιρό. Mm-hmm. Αλλά λέω να πάμε στο σου βάζω δύσκολα της Νατάσας. Πάμε λοιπόν εκεί να μας δώσω 8 λέξεις θέλουμε Μάλαμα για να σου δώσουμε 35 βαθμούς. Πολύ καλά. Ωραία. Θα δούμε. Μια χαρά η συμφωνία. Άντε, καλή σου επιτυχία. Δεν θα γίνω έτσι όπως σου αρέσει. Ξέχνα το. Παρακαλάω για να σου μιλάω, ξέχνα το. Δεν γυρίζω πίσω κι όλα θα τα σβήσω φεύγοντας. Κι όχι παρακάλια και σε μαύρα χάλια κλαίγω. Δύσκολα, μα σκέψου πώς θα πέρασα.
Ωραία, ξεφυσάς. Γιατί? Ξέρεις τι άγχος το είχα. Δεν φαινόταν, εσύ το ήξερες μόνο. Πάλι καλά. Δεν το εισπράξαμε. Λοιπόν, για να δούμε τα έργα σου, λοιπόν, ποια ήταν. Το χαρακτήρα μου τον φτιάξανε τα έργα σου. Πάμε να το κλειδώσουμε. Το κλειδώνουμε, λοιπόν. Μπράβο, μάλα μας. Σωστή, 35 βαθμοί δική σου. Εξαιρετικά. Λίτσα. Άλλα κόλπα, βέβαια. Άλλα κόλπα. Βέβαια, πάμε να πάρουμε 30 βαθμούς να πλησιάσουμε. Χαρτορίχτρα. Ναι, πάνω σκιάμος χαρτορίχτρα, συγγνώμη. Και μάγια, Χρήστος Δάντης. Α, οκ, εντάξει. Πάμε στη χαρτορίχτρα πρώτα. Και τρελαθήκα μαζί σου και ερωτεύτηκα. Καλώς τα δέχτηκα, καλώς τα δέχτηκα. Αυτό είναι το χαρτορίχτρα, δεν ήξερα αυτό το τίτλο. Ωραία, πάμε και στο μάγια τώρα, ξέρω ποιο είναι. Μάγια, θα σου κάνω να μ' αγαπήσεις. Κι όποιον γνώρισες ως τώρα θα τον μισήσεις. Δεν θα διαλέξεις αυτό που θα χορέψεις καλύτερα. Θα διαλέξεις αυτό που θα τραγουδήσεις καλύτερα. Εντάξει. Ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι η χαρτορίχτρα. Πάμε λοιπόν στη χαρτορίχτρα. Ψάχνουμε 6 λέξεις. Καλή σου επιτυχία, Λίτσα. Ευχαριστώ. Μια χαρτορίχτρα μου και πει πως η σειρά μου δεν αργεί. Θα βρω δυο μάτια που θα μου κλέψουν την καρδιά. Και τότε γέλασα ο τρελός, γιατί ήμουν πάντα λογικός. Τότε δεν είχα φανταστεί. Και τρελάθηκα μαζί σου και ερωτεύτηκα. Καλώς τα δέχτηκα. Και τρελάθηκα μαζί σου και ερωτεύτηκα. Που να ήξερα σε τι πελάτες μπλέκτηκα. Τι έγινε? Ξέρω ότι έγινε ένα πολύ ωραίο ντουέτο, χορευτικό και αυτά. Εντάξει, ναι, μπράβο. Έγινε ότι εγώ ξέρω ρεφρέν συνήθως. Γιατί, Ζηλίτσα, πάλι το πάθαμε αυτό? Τι να κάνω? Ποτέ δεν. Α, είχες πει ένα είχα φανταστεί. Ναι. Για ξεκίνα το λίγο το τραγούδι. Άστο να πάει στο καλό. Άστο να πάει στο καλό. Ωραία. Αφήστε το έτσι λοιπόν και δώστε μας γρήγορα το σωστό. Πίστεψα σε αυτή, ποτέ δεν πίστεψα σε αυτή, μανά που... Βγήκε αληθινή είναι η συνέχεια και μετά πάμε στα τρελάθηκα και τα λοιπά. Μάλαμα, δεύτερο τραγούδι για σένα. Πάμε αντικαπνιστική εκστρατεία. Για να δούμε εκεί. Με τσιγάρα βαριά να τάσα από φίλιου, τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια, Χρήστος Κυρδιαζής. Πάμε στο με τσιγάρα βαριά πρώτα. Κι είναι δρόμοι γρή. Πάμε και στα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια. Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Τα προβλήματα, τα αισθηματικά νύχτα γίνονται δάση.
μυστικά. Τι κάνουμε, Μάλαμα? Το με τσιγάρα βαριά μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν το ξέρω. Οπότε πάμε με τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια και... Ωραία. Ό,τι μας έρθει. Ψάχνουμε 5 λέξεις, δίνουν 25 βαθμούς. Καλή σου επιτυχία. Ευχαριστώ. Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Τα προβλήματα, τα αισθηματικά νύχτα γίνονται βασανιστικά. Νύχτα, κλάθη που κρύβεις, πάθη αναβείς, αγάπες σβήνεις. Νύχτα, κόσμο φοβίζεις, εμένα ναι να δείτε πώς με φοβίζεις. Και τα ξενύχτια έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Τα προβλήματα, τα αισθηματικά νύχτα γίνονται βασανιστικά. Τι έγινε, ακούσαμε ένα ή δύο τραγούδια, δεν κατάλαβα τι έχει γίνει. Κι εγώ δεν σου λέω. Τι είπες εσύ μετά τις νύχτες αυτές, μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά έπρεπε κανονικά, να πεις. Κανονικά. Για να δούμε τι είπαμε. Εμένα να δείτε πώς με φοβεί. Το γράφουνε παιδιά. Αυτό είπες εσύ. Λοιπόν. Νύχτα κόσμο φοβίζεις. Και τις αγάπες μου θυμίζεις. Και τις αγάπες μου θυμίζεις. Για γράψτε το να δούμε πώς μας φαίνεται. Δεν ξέρω ούτε αν είναι σωστό ούτε αν είναι λάθος, οπότε πάμε να το κλειδώσουμε και ό,τι έρθει. Άντε πάμε. Ναι, δεν ξαφνιάζομαι. Άλλους τους βρίσκεις, άλλους χωρίζεις. Άκου να δεις. Σωστός. Δηλαδή είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είπες. Δεν είναι ότι έμοιαζε λιγάκι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Μείναμε λοιπόν στο 35 και αυτό δίνει φυσικά την ευκαιρία στη Λίτσα να το κάνει ντέρμπι λίγο μετά από τις δύο αποτυχίες. Ντέρμπι λίγο. Αυτό μου αρέσει το λίγο. Ναι, ήθελα να είναι κυριολεκτό. Ντέρμπι λίγο. Δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω εγώ, η αριθμητική το λέει. Γιατί αν πάρεις 20 βαθμούς, γίνεται ντέρμπι. Λένε Αντώνης Ρέμος, άκουσα Νίκος Οικονομόπουλος. Πάμε στο λένε του Αντώνη Ρέμου. Λίγη καρδιά, να ξέρα να βάλω λίγη καρδιά στο κορμί σου απάνω. Πάμε και στο άκουσα. Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου. Άκουσα μες στο πιωτό σου ότι ψάχνεις τα φιλιά μου. Έλα τώρα. Κοίτα, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ναι, το πρώτο. Χόρεψες, το άκουσα. Θα πεις το λένε. Πώς το χόρεψε το λένε. Θα τρελαθώ με αυτό το κορίτσι, παιδιά. Αυτό το κορίτσι με τρελαίνει. Από την πρώτη στιγμή που βάλεις το πόδι σου εδώ πέρα. Πες ό,τι θέλεις. Πες το σωστά να πάρεις 20 βαθμούς. Ε, μακάρι, τι να πω. Καλή σου επιτυχία. Λένε πως είδα να γυρίζεις νύχτα. Την ασφάλωτο να σκίσεις, λένε. Και δεν θυμάσαι εδώ ποιος μένει. Λένε πως γεννείς με γνωστούς μας. Λένε πως και στους εαυτούς μας μέσα
το ζηλεύω του κόσμου. Ζεις εσύ. Κι ο καημός δικός μου λίγη καρδιά. Να ξέρα να βάλω λίγη καρδιά. Στο κορμί σου αγάνω λίγη καρδιά. Και μια σταλαμνή μη λίγη. Μήπως τη διαδρόμη σου τη δει. Και θυμηθείς ποια ήσου. Άργησες να μας πεις τραγούδι απόψε, αλλά όταν μας είπες, τούτωσες και κατάλαβες. Κρατούσες το καλό για το τέλος. Για να δούμε. Η Λίτσα πολύ αγαπήσαμε. Επέστρεψε. She's back, κυρίες και κύριοι. I'm back. Μήπως τη διαδρομή σου. Ρίχτε μου φώτα. Για να τι κάνω. Τι τα κάνω αυτά, τα τέσσερα. Κλείδωστα. Κλείδωστα. Αυτή είσαι. Μπράβο, Λίτσα μου. 20 βαθμοί. Πολύ ωραία. Πολύ καθοριστικό ήταν αυτό. Έτσι πιστεύω. Μάλαμα, έχεις το προβάδισμα και μπορείς να το αυξήσεις. Στο τι σφυρί. Κάνεις? Στο σφυρί. Στο καρφί. Το πουλάω το σπίτι. Γιάννη Πάριου, σε ποια περιοχή είναι. Πωλείτε και το σπίτι μου. Αντίπας. Για να δούμε λοιπόν τις αγγελίες. Ξεκινάμε από το πουλάω το σπίτι. Το πουλάω το σπίτι. Και ό,τι άντυξες εσύ, και ό,τι κοίταξες εσύ, και ό,τι ζήσαμε μαζί. Πάμε και στο πωλείτε και το σπίτι. Πωλείτε όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Τη Μάλαμα, παιδιά, θέλω να σας πω με τι βλέπετε που χορεύει ένα τραγούδι έτσι και μέρα κλώνει και αυτά. Όταν έρχεται να το διαλέξει, λένε δεν το ξέρω το τραγούδι. Αγαπημένα και τα δύο, ξέρεις. Όχι. Πωλείτε και το σπίτι μου. Α, εντάξει, θα το ξέρεις, εντάξει. Λοιπόν, καλή σου επιτυχία, Μάλαμα. Φύγαμε. Τρεις λέξεις ψάχνουμε. Πωλείτε και το σπίτι μου. Γιατί θυμί. Εκείνη. Πωλείτε όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Πωλείτε και το δίνω όσο κι όσο φτάνει, Θεέ μου, από εκείνη να γλιτώσω. Πωλείτε όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Πωλείτε και το δίνω όσο κι όσο φτάνει, Θεέ μου, από εκείνη να γλιτώσω. Ωραία. Εγώ ξέρεις γιατί γελάω, γιατί βλέπω το στίχο «Πωλείτε και το σπίτι μου», γιατί θυμίζει εκείνη και αυτά, και έκανε εικόνα ότι είναι αυτή, έχει αφήσει παντού. Αρκουδάκια, σκυλάκια, λούτρινα, παντού, παντού, παντού. Και είναι το αντίποτο σπίτι γεμάτο με τέτοια. Λοιπόν, για να δούμε τι είπαμε. Από εκείνη να γλιτώσω. Πάμε να το κλειδώσουμε. Να γλιτώσω, να κλειδώσω. Εξαιρετικά. Και έτσι η διαφορά ανεβαίνει και πάλι λιγάκι και πάει η Μάλαμα από τους 35 στους 50 με αυτούς 15 βαθμούς. Πάμε σε διαφημίσεις για λίγα λεπτά και ξαναρχόμαστε εδώ στον ημιτελικό του «Δεν έχω λόγια». Εδώ είμαστε πάλι με τα υπέροχα μας τα κορίτσια, έτοιμοι για τη συνέχεια. Λίτσα, πάρε το ωραίο σου το μικρόφωνο και πήγαινε προς τα εκεί στην καρεκλίτσα να ξεκουραστείς.
Η Λίτσα δεν χάνει τις ελπίδες της και εσύ δεν χάνεις τις δικές σου, βέβαια, γιατί έχεις μία διαφορά η οποία μπορεί να είναι πολύ πολύ χρήσιμη. 50-20, μια χαρά. Μάλαμα. Πώς περνάσεις τώρα? Γεια σου, Γιώργο. Καλά, καλά, δεν περνάμε. Τι ωραία που ξανάρθετε. Πόσες φορές το έχω πει αυτές τις μέρες αυτό. Λοιπόν, την ξέρεις τη διαδικασία. Ένα τραγούδι κοινό και για τις δύο. Στο πρώτο λαθάκι. Ωραία. Πάμε να δούμε ποιο είναι το τραγούδι που θα κρίνει τα πάντα απόψε. Θα κρίνει το εισιτήριο για τον τελικό. Ζήλια μου, Χάρης Αλεξίου, 1982. Ωραίο. Αγαπώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αγαπώ. Πάμε. Αφού αγαπάς. Καλή σου επιτυχία, μάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα, και ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά. Έλειψες μια ώρα, έχει πέσει τώρα, έχει ψήλιου και μια σκοτεινιά. Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα, και ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά. Εσένα η καρδιά μου είναι ζωντανή. Την κοίταξα και είπα όχ. Και θα πω κι εγώ όχ, ρε Σιμάλαν, πώς το κάναμε αυτό? Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μπορεί να σου πω κάτι, εγώ δεν στεναχωριέμαι τόσο για τους βαθμούς. Καταρχήν έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να γίνει στο τελικό πάλι παρέα θα είμαστε. Για να φωνάξουμε τη Λίτσα, να της ανακοινώσουμε εδώ τα νέα. Ωραία, μας ήρθες. Ξεκουράστηκες εκεί? Ωραία ήτανε. Ξεαγχώθηκες? Ναι. Καλά έκανες, γιατί το άγχος είναι κακό σύμβουλος αυτές τις στιγμές. Ναι. Θα σου επαληθεύσει και η βαθμολογία. Δες τι έκανε η Μάλαμα. Πήγε στους 54, από τους 50 στους 54. Χρειάζεσαι 35 λέξεις. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι πολλές. Όχι. Δεν θα σου πω ότι το τραγούδι είναι δύσκολο, γιατί δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, θα σου πω αυτά που πρέπει να σου πω αρχικά. 35 λέξεις, αν τις πεις, τι γίνεται αυτό. Αν κάνεις λάθος κάπου στη διαδρομή, τι γίνεται. Μ' αρέσει αυτή η έκφραση, πάντα το είδα. Κολλάει το μυαλό, Γιώργο, εντάξει. Όντως, αυτό το λοιπόν λέω για πρέπει να δικαιολογήσω τη φίλη μου, γιατί όντως. Δεν το καταλαβαίνεις αν είσαι απ' έξω, αλλά εδώ είναι πολύ δύσκολο. Έτσι είναι. Ναι, ναι, είναι πολύ δύσκολο. Όποιος είναι έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Εμείς λοιπόν τώρα είμαστε έξω από το χορό. Ό,τι τα να κάνουμε, το κάναμε. Καλά. Εσύ είσαι μέσα στο χορό, ναι, και καλείσαι να διαγωνιστείς σε αυτό το τραγούδι. Ζήλια μου, Χάρης Αλεξίου, ρε κοπελιά, 1982. Λίτσα μου, σου θυμίζω ότι πρέπει να το τραγουδήσεις, όχι να το χορέψεις. Μετράνε οι λέξεις και όχι οι στροφές. Αν πεις 35 λέξεις, ρίξε με. Εντάξει. Εντάξει. Θα με σκουντίξετε, γιατί δεν το ακούσατε. Εντάξει, καλή σου επιτυχία. Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα, κι ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά. Έλειψες μια ώρα και έχει πέσει τώρα, έκλειψη ηλίου και μια σκοτεινιά. Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα, κι ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά. Μίλα μου, μα φύγε όταν έρθει εκείνος εδώ.
Κυρίες και κύριοι, Λίτσα και Μάλαμα, δώστε μου ένα δυνατό χειροκρότημα. Τι όμορφος ημιτελικός ήταν αυτός. Να το κλείσουμε, να το πούμε άλλη μία έτσι όλοι μαζί, έλα. Πάμε. Ψέματα σου λέω και κρυφά σου κλαίω από αγάπη, ζήλια και εγωισμό. Πάλι από τη ζήλια θα υποκριθώ. Ψέματα σου λέω και κρυφά σου κλαίω από αγάπη, ζήλια και εγωισμό. Ζήλια μου, με σένα η καρδιά μου είναι ζωντανή. Μίλα μου, μίλα μου, μα φύγε όταν έρθει εκείνος να με βρει. Ζήλια μου, ζήλια μου, σαν την αγάπη είσαι τόσο δυνατή. Κυρίες και κύριοι, νικήτρια. Από σπόντα. Όπως θέλεις πες το, και από ικανότητα και από σπόντα θες και από τύχη και από όλα και από ψυχραιμία. Λοιπόν, η νικήτρια του δεύτερου ημιτελικού είναι η Λίτσα. Μπράβο η Λίτσα. Μπράβο. Τι να πω. Με συγκινήσατε, με κάνετε να γελάσω, να ευχαριστώ. Ήσασταν τόσο ωραίες εδώ πέρα, ρε παιδιά, μπράβο. Μπράβο. Και έγινε και το χατήρι μου, άκουσα και τη φωνή σου σε αυτό το τραγούδι. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα μια χαρά. Πέρασες όμορφα. Πέρασα υπέροχα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρέθηκα πάλι εδώ με όλους εσάς. Ναι. Γνώρισα αυτά εδώ τα παιδιά που πλέον είμαστε φίλοι. Το ξέρω, σας έχω δει πως είστε αυτές τις μέρες. Ναι. Και καλή επιτυχία και στη Λίτσα και στο Γιώργο. Να σε καλά, Μάλαμα. Φεύγεις από εδώ λοιπόν με φίλους, με όμορφες εμπειρίες και με 5.000. Το θυμόμαστε κι αυτό, εννοείται. Γεια σου, Μάλαμα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Ταιριάζουμε. Καταρχήν, δες μας τι ωραία που ταιριάζουμε. Έλα, με τα μαύρα μας. Πες μου, αν το περίμενες αυτό το ξαφνικό. Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι όχι. Φοβερό. Αλλά μόλις είδα το ζήλιο μου, το περίμενα. Ναι. Λοιπόν, Λίτσα, έχεις κερδίσει το εισιτήριο για δύο τελικούς τώρα που το λέμε. Έτσι, ο ένας είναι αυτός και ο άλλος είναι ο τελικός που έχεις να παίξεις με τον Γιώργο. Ναι. Αυτό όμως, ας ξημερώσει η μέρα. Πάμε σε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, 6 βήματα. Για σένα απόψε 250 ευρώ, 500, 1000, 2000, 5000 και 10.000 ευρώ για τις 16 τελευταίες λέξεις που θα ζητήσουμε. Έχουμε κάνει αυτές τις διαδρομές μαζί, ψηλά, χαμηλά, όλα τα ξέρεις πολύ καλά. Ξέρεις ότι σταματάς εκεί που θέλεις, ξέρεις ότι υπάρχουν τα αρχικά και υπάρχουν και δύο τραγούδια να διαλέξεις. Να τα δούμε. Ωραία. Μέσα στη βουή του δρόμου, Ντομένικα, η Σερενάτα Αρλέτα. Μεγαλεία. Τι. Κοίταξε, το δεύτερο δεν το ξέρω καθόλου. Καθόλου, δεν... Καθόλου. Εκτός αν είναι ο τίτλος τέτοιος που... Δεν είχες γάτα. Είχα. Είχες. Παλιά. Και επειδή δεν θέλω να το σκέφτομαι, το πρώτο. Ωραία. Εδώ επιλέγουμε τραγούδι με ό,τι τρόπο για θέλουμε. Για να ξεχάσουμε. Ασχέτως κριτήριο. Λοιπόν, μέσα στη βουή του δρόμου το τραγούδι που επέλεξες. 250 ευρώ είναι ο πρώτος στόχος. Δύο λέξεις μόνο. Καλή σου επιτυχία, Λίτσα. Ευχαριστώ πολύ. Μέσα στη βουή του δρόμου ήταν να βρω το όνειρό μου.
Μάλιστα. Αυτή ήταν η πρώτη στάση. Γρήγορα, γρήγορα. Για να δούμε τι μας είπες. Ήταν να βρω το όνειρό μου. Ωραία. Καλό. Καλό. Τόσο καλό δηλαδή που το κλειδώνουμε. Τόσο καλό. Το κλειδώνουμε για 250 ευρώ. Μπράβο. Δεν σε είδα πολύ αισιόδοξη όταν αποκαλύφθηκαν τα τραγούδια. Να, όμως που το πρώτο βήμα το κάναμε με επιτυχία. Και άνετα. Καλά ήταν. Καλά ήταν. Υπάρχει και δεύτερο βήμα. Είναι για 500 ευρώ. Εκεί θα ζητήσουμε 4 λέξεις. Τι λες να κάνουμε? Έχεις τη βοήθεια των αρχικών διαθέσεων. Αφού έχω τη βοήθεια, πάμε. Πάμε. Πάμε για τα 500 ευρώ. Σα στη βουλή του δρόμου ήταν να βρω το όνειρό μου. Πρόκει να το χάσω. Για πώς θα το φτιάξω. Τι είπες και ούτε πια? Πώς θα το φτιάξω. Πώς θα το φτιάξω. Να το γράψουμε το πώς θα το φτιάξω. Δώσ' μου και τα αρχικά, αν έχεις την καλοσύνη. Πού θα το φού, λέει. Πού θα το φού. Κοίταξε, τα αρχικά είναι ίδια με τα αρχικά της φράσης «πώς θα το φτιάξω» που είχες πει. Κοίταξε, το «φι», ναι. Νομίζω ότι πρέπει να διαφτιάξω, ναι. Πρέπει να ανεφτάσω. Αχα. Και το «που θα το» μένει «πώς θα το». «Πώς θα το». «Πώς θα το». Το φτιάξω εγώ τώρα το όνειρο, αφού το ψάχνω όμως. Πώς θα το φτιάξω. Θα το φτάσω. Πώς θα το φτάσω, λοιπόν. Για να το γράψουμε το πώς θα το φτάσω, να το δούμε γραμμένο και... Μου λες. Ναι. Και ούτε πια πώς θα το φτάσω. Δεν έχω άλλο χρόνο, Θες να σου πω την απάντηση, ό,τι θες. Τι θέλεις εσύ. Τι θέλεις. Θέλεις και άλλο χρόνο. Τι θέλεις να κάνω. Τι θέλεις να κάνω. Θέλω να το δεις μία τελευταία φορά και να μου πεις αν το κλειδώνεις ή αν θες να κάνεις μία τελευταία αλλαγή. Ό,τι θες εσύ. Κλείδωσέ το. Κλείδωστε το. Φάγαμε το χρόνο μας και την ενέργειά μας για το φτάσω και το φτιάξω και δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με αυτό το που, το έρμο. Λοιπόν, τελικά ήτανε που. Δεν πειράζει. Εννοείται. Δεν πήραμε τα 500 ευρώ. Θα βαριέσαι. Πήραμε όμως κάτι πολύ σημαντικό απόψε, Λίτσα. Πήραμε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Δεν Έχω Λόγια. Αυτό είναι δικό σου, δεν χάνεται με τίποτα. Δικές σου είναι φυσικά και οι 12.750 ευρώ. Ωραία! Έτσι, γιατί κερδίσαμε ήδη 1.000 ευρώ από το που ξεκίνησε αυτό το πρωτάθλημα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς από το σπίτι και όλους εσάς φυσικά που ήσασταν εδώ. Και τη νέα την παρέα και την πιο παλιά παρέα εκεί πέρα, την παλιό παρέα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Λιάκος από τον Ασπρόπυργο. Το φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Μαθητικό Διδασκαλείο από το Πόρτο Ράφτη. Και το φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ΕΠΗ από το Παλαιό Φάληρο. Ήσασταν υπέροχοι και εσείς και εμείς. Λοιπόν, ακολουθεί το επόμενο Δεν Έχω Λόγια, ακολουθεί ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στη Λίτσα και στο Γιώργο. Ραντεβού λοιπόν τότε. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, υπέροχα. Καλό σας βράδυ.